Το 75ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών ξεκίνησε και οι λαμπερές παρουσίες έκλεψαν την παράσταση στο κόκκινο χαλί. Η Εύα Λογκόρια, η Λασάνα Λίτς και η Τζούλιαν Μουρ ήταν κάποιες από τις πιο εντυπωσιακές. Ο βραβευμένος με Όσκαρ, με χρυσή σφαίρα και με μπάφτα, Φόρεστ Βιτάκερ, έλαβε τον τιμητικό Χρυσό Φίνικα. You know, idealistic kid who just focused on his work, kind of method style, really. And the festival allowed me to be respected or known as an artist around the world. Στο Φεστιβάλ των Κανών αναμένεται να προβληθούν 40 ταινίες. Ο Γάλλος σκηνοθέτης Μίσελ Χαζαναβίσιους, ο οποίος ξεσήκωσε το κοινό με το βραβευμένο με Όσκαρ The Artist το 2011, άνοιξε το φεστιβάλ με την κωμωδία Final Cut. Πρεμιέρα στις Κάνες και με το βλέμμα στραμμένο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η εκδήλωση ξεκίνησε με βίντεο του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τον οποίο καταχειροκρότησε το κοινό. Потрібен новий Чаплін, який доведе і зараз, що кінематограф перестав бути німим.